Στο κτίριο Β της βιβλιοθήκης του Κοραή, που η είσοδος είναι από την πλευρά της Μητρόπολης, την οδό Αμάντου, γίνεται παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Παξινού, του τελευταίου του βιβλίου, που είναι ένα βιβλίο μυθοπλασίας με τον τίτλο «Αμαζόνιος ανάμεσά μας». Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο, ενώ είναι μυθοπλασίας, πραγματεύεται διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του Γιώργου Παξινού, που είναι η νευροεπιστήμη, αλλά και διάφορα άλλα φιλοσοφικά ζητήματα και ζητήματα ψυχολογίας, όπως για παράδειγμα αν οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση, με ποιον τρόπο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις στη ζωή τους κτλ. Ο Γιώργος Παξινός είναι ένας διάσημος νευροεπιστήμονας, είναι ο πρώτος που χαρτογράφησε τον εγκέφαλο του αρουραίου. Έχει γράψει πάνω από 50 βιβλία για την νευροεπιστήμη. Έχει ανακαλύψει 2 περιοχές στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Έχει ασχοληθεί και έχει βοηθήσει την ιατρική με την θεραπεία ασθενειών που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, όπως είναι το Αλτσάιμερ. Και γενικά όποιο άρθρο επιστημονικό διάβασει κανείς σε κάποιο περιοδικό για την νευροεπιστήμη θα βρει στις αναφορές στο Γιώργο Παξινό, ο οποίος είναι ένας Έλληνας επιστήμονας που γεννήθηκε στην Ιθάκη, μεγάλωσε στην Ελλάδα, μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου έφυγε στην Αυστραλία, είναι σε πανεπιστήμιο της Αυστραλίας καθηγητής, είναι σε διάφορες ενώσεις επιστημονικές για την νευροεπιστήμη και έχει και άλλους ακαδημαϊκούς τίτλους. Πώς προέκυψε η παρουσίαση στοιχείο? Όταν είχε γράψει αυτό το βιβλίο αυτό το γράψε όταν στα αγγλικά. Ο τίτλος στα αγγλικά είναι River Divided. Το βιβλίο αυτό το διάβασα και αποφάσισα, επειδή με εντυπωσίασε το βιβλίο και ο τρόπος που πραγματεύεται αυτά τα θέματα, αποφάσισα να του γράψω τις εντυπώσεις μου από το βιβλίο. Και μου απάντησε αμέσως στο mail που του έστειλα, του άρεσε πάρα πολύ το κείμενό μου και μου είπε, όταν βγει η ελληνική έκδοση, θα βάλω ένα απόσπασμα του κειμένου σου στο εξώφυλλο του βιβλίου και θα έρθεις και να μιλήσεις και στην παρουσίαση που θα κάνω στην Αθήνα. Οπότε πήγα τον προηγούμενο μήνα στην Αθήνα, μίλησα στην παρουσίαση και συζητήσαμε τότε και το ενδεχόμενο να έρθει στοιχείο και πραγματοποιήθηκε αυτό μέσω της βιβλιοθήκης του Κοραή και μέσω των φίλων, της λέσχης φίλων της βιβλιοθήκης του Κοραή.